Η χθεσινοβραδινή τρομοκρατική επίθεση κατά τη συναυλία της Αριάννα Γκράντε, ζητώ συγγνώμη, στο Manchester Arena άφησε πίσω της τουλάχιστον 22 νεκρούς και 59 τραυματίες. Αλλά ο αυριανός τελικός του Europa League θα διεξαχθεί κανονικά όπως ανακοίνωσε σήμερα η UEFA. Η Manchester United, η οποία ζήτησε να αγωνιστεί με μαύρα περιβραχιόνια ενάντια στον Άγιαξ, ματέωσε την προγραμματισμένη για απόψε συνέντευξη τύπου στην Στοκχόλμη. Με ένα λεπτό σιγή στη μνήμη των θυμάτων της τρομοκρατικής επίθεσης στη Manchester Arena, ξεκίνησε η πρωινή προπόνηση της United, τελευταία πριν η αποστολή ταξιδέψει στη Στοκχόλμη για τον αυριανό τελικό του Europa League με τον Ajax. Η UEFA δεν άλλαξε την πολιτική της και ενημέρωσε επισήμως πως η τραγωδία στο Manchester δεν θα επηρεάσει τη διεξαγωγή του τελικού. Άλλωστε, τα μέτρα ασφαλείας στη Σουηδική πρωτεύουσα ήταν ήδη αυστηρότατα εξαιτίας της εκεί πρόσφατης τρομοκρατικής επίθεσης. Σε κάθε περίπτωση, λίγο πριν το παιχνίδι της χρονιάς που θα καθορίσει αν θα παίξουν του χρόνου στο Champions League, οι ποδοσφαιριστές του Ζωζέ Μουρίνιο εξέφρασαν μαζικά τη συμπαράστασή τους στα θύματα της επίθεσης, όπως έπραξαν και οι συμπολίτες της City, την οποία η τραγωδία από σύμπτωση δεν έπληξε περισσότερο, μια και στον χώρο της επίθεσης ήταν μεταξύ άλλων η σύζυγος και οι δύο κόρες του προπονητή Γκουαρδιόλα. Η United πάλι ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία να αγωνιστεί αύριο στον τελικό με μαύρα περιβραχιόνια, ενώ κράτησε σήμερα κλειστά όλους τους σχετιζόμενους με την καθημερινή δραστηριότητα της ομάδας χώρους μαζικής συνάθρησης. Οι περιηγήσεις στο Old Trafford ακυρώθηκαν, ενώ κλειστά έμειναν το πολυκατάστημα, το Red Cafe και το μουσείο του κλαμπ. Μεταξύ των θεατών χθες στην Manchester Arena ήταν επίσης η σύζυγος και οι δύο κόρες του Pep Guardiola, τεχνικού και μάνατζερ της Manchester City, ευτυχώς καλά στην υγεία τους, αλλά λογικά σοκαρισμένες όπως και όλοι οι υπόλοιποι που παραβρέθηκαν. Στο μεταξύ, οι αντιδράσεις από πλευράς Manchester United συνεχίστηκαν μετά από όσα ακούσατε και στο θέμα του Δημήτρη Μπουγιατζή. Η φωτογραφία είναι από την σημερινή προπόνηση της United, τελευταία πριν τον αυριανό τελικό της Στοκχόλμης, στο προπονητικό κέντρο του Κάρικτον. Τηρήθηκε ένα λεπτό σιγής, ενώ ο Ζωζέ Μουρίνιο, τον οποίο βλέπετε επάνω δεξιά, ακύρωσε την συνάντησή του με τους εκπροσώπους του τύπου, καθώς η United σκοπεύει να τιμήσει όσο μπορεί τα θύματα και όσους επηρεάστηκαν από αυτό το τρομοκρατικό χτύπημα χθες το βράδυ στην μεγαλούπολη της Αγγλίας.